Θέλω να ακούσω και εσάς. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτά τα μέτρα αποσυμπίεσης, με συγχωρείτε, που έχουν ανακοινωθεί ήδη από σήμερα. Τα περιμένουμε για αύριο, προκαταλαμβάνοντας έτσι και τις αποφάσεις των ειδικών. Εδώ και μέρες, πρέπει να πω. Από τη μία, και μετά θα προχωρήσουμε και στα της οικονομίας. Αλλά θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την κατάσταση στο ΕΣΥ από τη μία και από την άλλη για το γεγονός ότι πάμε σε μια χαλάρωση των μέτρων, παρότι έχουμε τριπλάσιους διασωληνωμένους από όταν μπήκαμε σε αυτό το μακρόπνο, πρέπει να πω, lockdown. Κυρία Γιάμαλη, λίγο πολύ τα αυριανά μέτρα που αναμένονται έχουν προαναγγελθεί, τα μέτρα χαλάρωσης όπως λένε, αλλά νομίζω ότι έχει περάσει ένα διάστημα πια, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και μπορούν να βγουν συμπεράσματα πραγματικά γύρω από την πανδημία και ειδικά γύρω από την διαχείριση αυτής της πανδημίας από την ελληνική κυβέρνηση, όπως και από όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λίγο πολύ είχαν την ίδια τακτική. Αποδεικνύεται καταρχήν ότι αυτά τα αλλεπάλληλα lockdown δεν οδηγούν πουθενά και δεν αποτελούν φυσικά απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού. Εάν το πρώτο lockdown είχε ένα νόημα, και είχε πράγματι ένα νόημα, να κερδιθεί πολύτιμος χρόνος έτσι ώστε οι κυβερνήσεις και εν προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να έχει στη διάθεσή της εκείνο το χρόνο για να ενισχύσει το σύστημα υγείας, για να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα, μιας και η πανδημία από ό,τι φαινόταν δεν θα ήταν ένα παροδικό φαινόμενο, αυτό δεν έγινε ποτέ. Στην πραγματικότητα ουδέποτε η ελληνική κυβέρνηση ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία. Να θυμίσω εδώ ότι αυτό το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία μπήκανε στη φάση του κορονοϊού κυριολεκτικά τσακισμένα, διαλυμένα από τη διαχείριση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να θυμίσω ότι έχουν κλείσει μέχρι και νοσοκομεία λοιμωδών νόσων, δηλαδή τα καθήλυν νοσοκομεία που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο, ήταν και στη Θεσσαλονίκη, που έχει κλείσει και δεν άνοιξε ποτέ από το 2013, με σημαντική τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση των ιών. Δεν έγινε λοιπόν τίποτα για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από άποψη υποδομών, από άποψη προσωπικού. Έτσι κι αλλιώς υπήρχαν πολύ σοβαρές, τραγικές ελλείψεις πριν τον κορονοϊό. Φανταστείτε σε τι κατάσταση ήταν τα νοσοκομεία όταν ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια. Και αυτό φαίνεται τις τελευταίες μέρες, όπου η κατάσταση, νομίζω η λέξη που χαρακτηρίζει την κατάσταση είναι μονάχα η λέξη δραματική, τίποτε άλλο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε βεβαίως να έχει σχεδιαστεί μια σημαντική διαδικασία με κρατική ευθύνη ιχνηλάτησης, μαζικών τεστ σε όλο τον πληθυσμό, επιδημιολογικής δηλαδή επιχείρησης. Αυτό, κύριε Δελή, γιατί δεν έγινε? Ακούω όλη την αντιπολίτευση να λέει μαζικά τεστ, συνταγογράφηση, ιχνηλάτηση. Γιατί δεν έγινε? Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, πολύ ειλικρινά σας το λέω, ότι μια κυβέρνηση θέλει να της πεθαίνει και να νοσιώ. Αυτά που λέμε καταρχήν είναι απολύτως λογικά και τα καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτά θα μπορούσαν να γίνει. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Θα έπρεπε να γίνουν πολύ σοβαροί έλεγχοι και συστηματικοί έλεγχοι εκεί όπου πραγματικά γίνεται η διασπορά και έχει αποδειχτεί αυτό, κυρία Γιάμαλη. Και μιλάμε για τους μεγάλους χώρους δουλειάς, μιλάμε για τα εργοστάσια τροφίμων, τα οποία σημειώνουμε ότι ποτέ δεν σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Καταλαβαίνουμε το λόγο όλοι. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα σχολεία, όπου εκεί υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις να αραιώσουν οι μαθητές, να βρεθούν και μπορούσαν να βρεθούν και άλλοι χώροι, να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια σειρά από προτάσεις. Πού κολούσε το θέμα? Πού? Το θέμα κολούσε στο οικονομικό, κυρία Γιάμαλη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ πολύ τσιγκούνικες όταν πρόκειται για την υγεία. Μάλιστα, μέσα στην πανδημία, ετούτη εδώ η κυβέρνηση μείωσε τον προϋπολογισμό της υγείας και κατά 572 εκατομμύρια ευρώ για φέτος, για το 2021. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι υποχρεωμένη, με βάση την επιλογή που έκανε την αρχική, να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί ένα ζήτημα εκ των ενόντων. Και τι κάνει?
κλείνει στην πραγματικότητα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν λειτουργεί πουθενά στην επαρχία ούτε ένα περιφερειακό, ούτε ένα αγροτικό ιατρείο. Τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν κυριολεκτικά. Το προσωπικό από όλες αυτές τις δομές υγείας έχει μεταφερθεί στα νοσοκομεία και πάλι δεν φτάνει. Και βεβαίως οι μονάδες, οι κλίνες εντατικής θεραπείας αποδεικνύεται ότι είναι ελάχιστες μπροστά στις ανάγκες. Και μάλιστα για ένα σύστημα υγείας, για νοσοκομεία τα οποία έχουν γίνει, υπόθηκε στην εκπομπή και είναι σωστό, νοσοκομεία της μιας νόσου. Όμως ο κόσμος δεν πάσχει μόνο από μία νόσο. Εξακολουθούν να υπάρχουν καρκίνοι, δυστυχώς. Εξακολουθούν να υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, σοβαρότατα. Εξακολουθούν να υπάρχουν μια σειρά από παθήσεις και υπάρχουν ανάγκες για μεθ και για τις υπόλοιπες παθήσεις. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά όταν μπαίνουν σε αυτό το περίφημο ζύγι του κόστους και του ωφέλους και των εξόδων και των δαπανών για την υγεία που δεν δίνουν οι κυβερνήσεις, καταλαβαίνουμε ότι θα μας οδηγούν. Δεν είναι ζήτημα χαρακτήρα, δεν είναι ζήτημα μικρής ή μεγάλης ευαισθησίας. Υπάρχουν σε αυτές τις πολιτικές, τις ελληνικές, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρα πολύ απλά άλλες προτεραιότητες. Μπορούμε μια χαρά να δίνουμε 120 εκατομμύρια, για παράδειγμα, στην Αιτζίαν, και στο να δοθούν αυτά τα εκατομμύρια συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πριν λίγο ακούσαμε, απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει κάποιους επιπλέον όρους, αλλά για να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια, για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, για να γίνουν έλεγχοι σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Ξέρετε, έχουμε νεκρούς στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε αλλεπάλληλα κρούσματα στην Ελλάδα. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά έχω ένα ερώτημα. Θα ήθελα να το κάνω αμέσως μετά το διάλειμμα. Τα χρήματα λοιπόν που έχει στη διάθεσή της μια κυβέρνηση, έχει σημασία ποιες είναι οι προτεραιότητές της και πού τα δίνει. Κύριε Δελή. Από εκεί κρίνεται μια κυβέρνηση. Η μεγάλη διασπορά του ιού, κυρία Γιάμαλη, δεν γίνεται στις διαδηλώσεις. Που στο κάτω-κάτω γίνονται σε ανοιχτούς χώρους και η ίδια η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων λέει ότι η διάδοση του ιού έξω, όχι μέσα, δηλαδή έξω στη φύση, δεν γίνεται με τέτοια μεγάλη ένταση. Η διασπορά του ιού, αν μιλάμε γι' αυτό, για την υγειονομική πλευρά του ζητήματος, γίνεται στους χώρους δουλειάς, γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γίνεται στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, γίνεται στις βιομηχανικές ζώνες και αυτό αποδείχτηκε στη βιομηχανική ζώνη του Θριάσιου πριν από ένα περίπου μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας και στα εμπόδια που προκαλούν στην οικονομική δραστηριότητα, αυτοί που τα λένε αυτά, ας μας πούν γιατί στις περιοχές εκεί που δεν γίνονται διαδηλώσεις, στις υπόλοιπες συνοικίες. Είμαστε στο βαθύ κόκκινο, βέβαια. Τι γίνεται, δηλαδή, τα μαγαζιά εκεί δουλεύουν καλύτερα, εκεί δεν είναι ο κορονοϊός. Δεν έχουν, κοιτάξτε, είναι επιχειρήματα που δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική και βεβαίως οι διαδηλώσεις, τις διαδηλώσεις, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, κύριε Σουρμελίδη. Κανένα κόμμα δεν υποκινεί τις διαδηλώσεις. Τις υποκινεί μια άδικη αντιλαϊκή πολιτική που αυτή τη στιγμή υλοποιείται από την κυβέρνηση και αν θέλετε η ίδια η κυβέρνηση είναι ο μεγαλύτερος υποκινητής αυτών των δηλώσεων, αξιοποιώντας και χρησιμοποιώντας και με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα και την καταστολή.